Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα ζητήματα, τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας που μας στέλνετε αυτά τα ζητήματα που σας απασχολούν. Θέλουμε, ξεκινώντας μια φορά ακόμη, να επιμείνουμε και να διευκρινίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε μαθητές όπου μαθητεύουμε μαζί με σας το Λόγο του Θεού και μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία κυρία, μία φίλη μας, η οποία θέλει να διατηρήσει απόλυτα την ανωνυμία της. Διαβάζω. «Ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η θέση της Αγίας Γραφής σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά? Είναι αμαρτία, για παράδειγμα, να πίνουμε λίγη μπύρα ή ούζο στο φαγητό μας? Σας ευχαριστώ πολύ». Ναι, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και κάποιοι άνθρωποι έχουν σαν διδασκαλία ότι από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι απαγορεύεται να πίνει ο άνθρωπος κρασί, μπύρα ή ούζο ή εν γέννη αλκοολούχα ποτά. Όμως, μέσα από το Λόγο του Θεού εμείς δεν το βρήκαμε πουθενά αυτό γραμμένο. Αντιθέτως, μάλιστα, αυτά τα οποία απαγορεύονται, θα τολμούσα να πω, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και για την Εκκλησία του Χριστού, είναι προσδιορισμένα και καταγεγραμμένα στις πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσω μάλιστα από το ΙΕ κεφάλαιο και το 28 εδάφιο, που είναι γεγραμμένο, διότι εφάνη εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις εμάς να μην επιβάλλουμε εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος, πνικτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάτονται σε αυτούς, θέλετε πράξη καλός. Άρα λοιπόν, το μόνο που βλέπουμε να απαγορεύεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία του Χριστού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού είναι τα ειδωλόθητα, το αίμα, το πνικτό και η πορνεία. Θα μου πεις, όλα τα άλλα δεν απαγορεύονται, τα έργα της σαρκός. Ναι, βέβαια, τα έργα της σαρκός δείχνουν το φρόνημα του ανθρώπου της σάρκας που οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία, στην παράβαση και στην ανομία στο Λόγο του Θεού. Όμως δεν φαίνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού να απαγορεύει τίποτα άλλο εκτός από την αμαρτία στους ανθρώπους, τους πιστούς, τους οποίους ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία Του. Ιδιαίτερα δε για τα τρόφιμα, γιατί πολλοί έλεγαν και τότε ότι δεν πρέπει να τρώμε κρέας, δεν πρέπει να πίνουμε κρασί, δεν πρέπει να τρώμε αυτά τα είδη των τροφών. Ο Απόστολος Παύλος διευκρίνησε και μάλιστα πάρα πολύ καθαρά, θα τολμούσα να πω, ότι στο Ιώτα κεφάλαιο, στο 10 κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του προς Κορινθίους και στο 23 εδάφιο, «Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδημούσι. Μη δίσας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου.
παν το πολλούμενον εν το μακελίο τρώγεται μηδέν εξετάζοντες δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι γη και το πλήρωμα αυτής. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πουλιέται στην αγορά, κρεάτων και γέννη στην αγορά, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα να το φάμε, εκτός αν είναι ειδωλόθητα, και ειδωλόθητα μπορεί να είναι είτε φαγητό είτε ποτό. Θυμηθείτε ότι ο Δανιήλ, όταν του προσφέρανε, ενώ ήταν στο βασίλειο του Ναβουγοδονόσορα, του προσφέρανε ίνων και τα καλύτερα φαγητά για να τρώγει. Η γραφή λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου το οποίον εκείνος έπινε. Δεν ήθελε να μιανθεί γιατί ήταν ειδωλόθητα. Ήτανε τρόφιμα ειδωλόθητα, ποτά ειδωλόθητα, κρασί ειδωλόθητο. Άρα λοιπόν, για οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο πουλιέται στην αγορά και δεν έχει καμία σχέση με ειδωλόθητα, ο άνθρωπος, ο χριστιανός στην Καινή Διαθήκη, είναι ελεύθερος να τρώγει. Ιδιαίτερα όμως για το κρασί το οποίο αναφέρεσαι, θέλω να διαβάσω και μερικά άλλα εδάφια που αναφέρεται, γιατί πρέπει να δούμε μέσα από τη γραφή ότι δεν απαγορεύεται να πίνουμε κρασί παρά μόνο εάν σκανδαλίζεται κάποιος. Και ο σκανδαλισμός ο οποίος μπορεί να προέλθει είναι είτε γιατί αλλιώς το έχει καταλάβει από τη γραφή, είτε γιατί μπορεί να ήταν αλκοολικός και μπορεί να τον σκανδαλίσουμε αν εμείς πίνουμε, ενώ αυτός φοβάται να πιει για να μην επιστρέψει ξανά στα ίδια. Ας το δούμε όμως μέσα από το Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, το ΙΔ κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Άρα αζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς τον οικοδομήν αλλήλων. Μη καταστρέφεις το έργο του Θεού δια φαγητών. Πάντα μένει καθαρά. Κακό όμως είναι εις τον άνθρωπον ο οποίος τρώγει με σκάνδαλον και εξηγεί. Καλόν είναι το να μη φάγεις κρέας, μη δε να πίνεις ίνων, μη δε να πράξεις το οτιδήποτε εις το οποίον ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρεται στο Λόγο του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει αυτά τα οποία τρώγει μη σκανδαλίζουν κάποιον. Και εκείνο είναι το κρίσιμο σημείο. Όχι ότι μας απαγορεύει ο Λόγος του Θεού να φάμε κάτι, άλλωστε μας το εξηγεί και παρακάτω στο 22 εδάφιο. Σύ έχεις πίστη, έχει αυτός εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος όποιος δεν κατακρίνει τον εαυτό του εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Όποιος όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως, και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν ο Θεός μας συμβουλεύει, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει, πρώτον να μην τρώμε και να μην πίνουμε οποιοδήποτε φαγητό και οποιοδήποτε ποτό, εφόσον υπάρχει πιθανότης να σκανδαλίσουμε κάποιον. Είτε, όπως είπαμε, γιατί πιστεύει ότι μέσα από το Λόγο του Θεού υπάρχει αυτή η διδασκαλία σε όλο τον κόσμο, σε πολλές εκκλησίες, είτε γιατί πιστεύει ότι μέσα από το Λόγο του Θεού δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να φάγει κάποια φαγητά ή να πει κάποια φαγητά. Και εμείς λοιπόν που έχουμε τη γνώση του Ευαγγελίου και της αληθείας, δεν μας επιτρέπεται να το σκανδαλίσουμε και να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση και να πει, μα αφού απαγορεύεται πως αυτός τρώει, γιατί έτσι το πιστεύει. Καλό είναι λοιπόν όταν κάποιοι μέσα στην παρέα μας έχουν αυτή τη διδασκαλία ότι δεν επιτρέπεται να πίνουν κρασί ή οτιδήποτε άλλο να τρώνε φαγητό, οποιοδήποτε φαγητό, κάποιο φαγητό, καλό είναι να αποφεύγουμε εμείς για τη συνείδηση του άλλου να τον σκανδαλίσουμε. Ακόμη, εάν όπως είπα προηγούμενα, κάποιος ήταν αλκοολικός και
δεν έχει ακόμη στερεωθεί καλά στην πίστη. Τον έχει ελευθερώσει μεν ο Χριστός, αλλά δεν έχει στερεωθεί καλά στην πίστη ακόμη. Και φοβάται και φοβόμαστε. Ούτε θα του προτείνουμε να πιει λέγοντας, μα δεν έχεις πρόβλημα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, που πράγματι δεν έχεις. Αλλά ούτε και θα πιούμε κι εμείς για να μην τον σκανδαλίσουμε και τον προκαλέσουμε. Και του καταστρέψουμε την ελευθερία στην οποία ο Θεός τον έφερε, καθώς τον ελευθέρωσε από το αλκοόλ, από πάσης φύσης αλκοόλ και από τον αλκοολισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, και ένα τρίτο στο οποίο μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να είμαστε προσεκτικοί στο να τρώγουμε και να πίνουμε, το οτιδήποτε φαγητό ή ποτό το οποίο μας δημιουργεί αμφιβολία, δεν έχουμε την απόλυτη πίστη του Ευαγγελίου ότι μπορούμε να το τρώμε ή να το πίνουμε. Αν δηλαδή έχεις μία αμφιβολία, αν μπορώ να πιω ή δεν μπορώ να πιω κρασί, αν μπορώ να πιω ή δεν μπορώ να πιω μπύρα, αν μπορώ να πιω ή δεν μπορώ να πιω ούζο, αν δεν έχεις βεβαιωθεί μέσα από το Λόγο του Θεού με πίστη ότι ο Θεός σε αφήνει ελεύθερο να πιεις από οτιδήποτε σ' αρέσει και από οτιδήποτε και να φας από οτιδήποτε σ' αρέσει, είσαι ελεύθερος. Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία, την παραμικρή ολιγοπιστία, μην πιεις μέχρι να σε βεβαιώσει ο Θεός. Γιατί? Διότι πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως, απολύτου πίστεως, λέει η Γραφή, είναι αμαρτία. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι τι απαγορεύεται σε σχέση με το ποτό. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, να το διαβάσουμε. Είναι στο κεφάλαιο έψιλον, 5 κεφάλαιο. Διαβάζω από το 17 εδάφιο. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και προσέξτε, μη μεθύσκεστε με ίνον εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Μην δηλαδή μεθάς. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει κάποιος για να χειροτονηθεί διάκονος, λέγει: οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή, δίγλωση, ουχή, δεδομένη εις πολλήν ίνων, ουχή, επαναλαμβάνω, δεδομένη εις πολλήν ίνων, δεδομένη εις πολλήν ίνων, να μεθάνε. Ένα κύριο χαρακτηριστικό των διακόνων είναι να μην παραδίδουν τον εαυτό τους εις πολλήν ίνων, το οποίο, δηλαδή να μεθάει, το οποίο είναι ασωτεία. Και ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπό του, το παιδί του, να είναι σε ασωτεία, να είναι κατηγορούμενος ως άσωτος, αλλά θέλει να είναι πιστός ο δούλος του Θεού, αγαθός ο δούλος του Θεού. Το ότι βέβαια δεν απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού να πίνουμε κρασί, αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στον Τιμόθεο, ο οποίος λέγει μη υδροπότη πλέον, μην πίνεις πολύ νερό συνέχεια, αλλά μεταχειρίζου ο λίγον ίνων δια τον στόμαχό σου και τα συχνά σου ασθενείας. Άρα ο λίγος ίνος μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι δρά και φαρμακευτικά, είναι σαν φάρμακο για τις συχνές ασθένειες του Τιμόθεου, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Ακόμη στο Λόγο του Θεού αναφέρεται στους ψαλμούς και διαβάζω από τον ψαλμό 104 ότι ο Κύριος είναι που ποτίζει τα όρη εκ των υπεραίων αυτού, 13 εδάφη, από του καρπού τον έργο σου χορταίνει τη γη, ο Κύριος είναι που αναδίδει χόρτον διατακτίνει και βοτάνην προς χρήσιν του ανθρώπου, δια να τρώγει ο άνθρωπος τροφήν, δια να εξάγει ο άνθρωπος τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδία του ανθρώπου, έλεον δια λαμπρύν το πρόσωπον αυτού και άρτον στηρίζοντα την καρδία του ανθρώπου. Ο ίνος λοιπόν, ο λίγος ίνος, όχι μόνο
επιτρέπεται, αλλά πολλές φορές και προτείνεται από το Θεό, γιατί είναι αυτός που εθραίνει την καρδία, αλλά και είναι και για τις συχνές ασθένειες του Τιμόθεου. Αλλά κάτι άλλο επίσης που μας δίνει τη βεβαιότητα ότι δεν απαγορεύεται ο ίνος, είναι αυτό που ο ίδιος ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και όχι μόνο και στο κατά Μάρκο λέγει. Διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και εδάφιο 31. Και είπε ο Κύριος, με τι λοιπόν να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης και με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδεία, καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθε δε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγεται αυτόν, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελών και αμαρτωλών και δικαιώθη σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Οι άνθρωποι λοιπόν της εποχής εκείνης, για τους οποίους μέμφεται ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, κατηγορούσαν τον Κύριο ότι ήταν φάγος και εινοπότης. Άρα λοιπόν, αφού ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έπινε ίνο, πώς είναι δυνατόν να διατάξει το Ευαγγέλιο του, τα λόγια του, να απαγορεύουν την πόση του ίνου ή οποιοδήποτε αλκοολούχου ποτού στον άνθρωπο, αρκεί να γίνεται με μέτρο και να μην υπάρχει μέθη εξ αυτού. Δηλαδή, μπορείς, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, να πίνεις λίγη μπύρα, λίγο ούζο, λίγο κρασί στο φαγητό σου, αλλά όχι πολύ ώστε να μεθάς. Επιπλέον, το πρώτο θαύμα το οποίο έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη διακονία του επί της γης, είναι στο γάμο της Κανά. Και διαβάζω, και την τρίτη μέρα έγινε γάμος από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και την τρίτη μέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και το ημίτερ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μητέρα του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσιν, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτηρα αυτού προς τους διακόνους, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί οι δρύ ελήθινοι έξι κείμενοι, κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη δύο ή τρία μέτρα. Λέγει δε προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σίδρια σίδατος και γέμισαν αυτά σε οσάνο. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρατε προς τον αρχιτρίκλινον και έφερον. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγέφθη το είδωρ εισίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρεν ποθεν είναι, οι διάκονοι όμως ήξευρον οι αντλήσατε στο είδωρ, φωνάζει τον ημφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων βάλει και αφού πίωση τότε των κατώτερων. Σύ εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Το πρώτο λοιπόν θαύμα, την αρχή των θαυμάτων ο Κύριος μας, την έκανε όταν τον προσκάλεσαν σε ένα γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου ήρθαν πολύ περισσότεροι πιθανότατα καλασμένοι από αυτούς που είχαν υπολογίσει και γι' αυτό ο ίνος δεν έφτασε. Και ο Κύριος κάλεσε τους δούλους και έφεραν έξι ηλίθινες σιδρίες που χώραγε καθεμία δύο ή τρία μέτρα. Το κάθε μέτρο της εποχής εκείνης ήταν περίπου 100 λίτρα. Άρα 200 λίτρα επί 6, 1200 λίτρα, πάρα πολύ κρασί προσέφερε στο γάμο, καθώς μετέτρεψε με το πρώτο του θαύμα τον ίνον, το νερό σε κρασί. Εάν απαγορευότανε από το Ευαγγέλιο του και από τα λόγια του, προφανώς δεν θα πρόσφερε με τέτοια αυθονία
το κρασί για να υπάρξει και να υπερισσεύσει στο γάμο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας προτρέπει, επιμένει δηλαδή, να συμμετέχουμε στην Εκκλησία, στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου το σώμα είναι, όπου ο άρτος, συγγνώμη, είναι το σώμα του Χριστού, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον, και ο ίνος είναι το αίμα του Χριστού, το υπερημών εκχυνόμενον. Άρα λοιπόν φανταστείτε, να μας προτρέπει στην κοινωνία να πίνουμε, να λαμβάνουμε μέρος στον άρτον και στον ίνον, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, και να δίνει διαταγή να απαγορεύεται στους μαθητάς του Χριστού να πίνουν κρασί. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι απαγορεύεται να πίνουμε το οτιδήποτε. Τα πάντα είναι καθαρά και καθαρίζονται, όπως λέει η Γραφή, δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Όχι όμως υπερβολές. Ιδιαίτερα στα αλκοολούχα ποτά, των οποίων η υπερβολή, η υπερβολική κατανάλωση, οδηγεί τον άνθρωπο σε μέθη, και ο άνθρωπος ο μεθυσμένος είναι εκτός εαυτού, τσαλίζεται το κεφάλι του, χάνει την λογική του και χάνει και διαλύει τη σχέση του με τον Θεό. Ο λίγος ίνος λοιπόν που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου και ακόμη και για τις συχνές αμαρτίες και ασθενείες των ανθρώπων είναι προτροπή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αν όμως κάποιος το έχει καταλάβει αλλιώς έξω από το Λόγο του Θεού, δεν θα τον σκανδαλίσουμε στον αιώνα. Ούτε κρέας θα φάμε, αν θεωρεί ότι δεν επιτρέπεται, ούτε οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό θα πιούμε, εάν σκανδαλίζεται. Για την πίστη του. Βέβαια, και αν σκανδαλίζεται ακόμη για την ικανότητά του να μην μεθάει αν πιει, ένας, όπως είπαμε και προηγούμενα, πρώην αλκοολικός, και σε αυτή την περίπτωση, για μην το σκανδαλίσουμε, δεν θα πιούμε ούτε σταγόνα, ούτε θα το φέρουμε μπροστά μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email που μας έστειλες. Συνεχίζουμε μια άλλη φίλη μας ανώνυμη, η οποία λέγει: «Ο Κύριος να σας ευλογήσει για το έργο σας. Θα ήθελα να μου πείτε, κάποιος που καπνίζει μπορεί να παίρνει σώμα και αίμα Χριστού?» Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο αναφέρεις, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, δηλαδή πότε ένας άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το πρώτο χαρακτηριστικό, πότε, αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων την πρώτη μέρα την πρώτη μέρα που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου από τον Πέτρο, αφού προηγούμενα είχε εκχυθεί το Πνεύμα το Άγιο επί πάσαν σάρκα στο Ανώγιο, σε όσους ήσαν εκεί προσμένοντες και προσκατερούντες, 120 εν συνόλο άντρες και γυναίκες, οι 11 Απόστολοι εκτός του Ιούδα, η μητέρα του Κυρίου και όλοι και πολλοί άλλοι πιστοί και πιστές. Όταν λοιπόν κήρυξε το πρώτο κήρυγμά του ο Απόστολος Πέτρος, όλους αυτούς μαζεύτηκαν με απορία ρωτώντας τι σημαίνει αυτό, καθώς άκουγαν τους ανθρώπους να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν, τις γλώσσες που ήξεραν καθένας κατά τη δική του διάλεκτο. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε και αφού δε ήκουσαν το κήρυγμα αυτό οι παρευρισκόμενοι, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε με άντρες αδελφοί? Και είπε ο Πέτρος προς αυτούς: «Μετανοήσατε πρώτον, και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτυρών δεύτερον, και θα λάβετε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος στη συνέχεια, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα σου μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους λόγους πολλούς διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον, σώθητε από τις διετστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνη λοιπόν, με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαυτίστησαν και προσετέθησαν κατευθυντών των τρόπων
καθώς βαφτίστηκαν από τον Χριστό εκείνη την ημέρα στην Εκκλησία 3.000 ψυχές. Και ενέμενον εν τη δίδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Δηλαδή πρώτα δέχθηκαν το λόγο, μετενόησαν δηλαδή, πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δέχθηκαν το λόγο του Θεού, βαφτίστηκαν εν ύδατη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, στο όνομα του Χριστού, εισάφεση αμαρτιών, δηλαδή απεκδίθησαν όπως μας εξηγεί και μας περιγράφει ο λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, απεδείχθησαν το σώμα των αμαρτιών της αρχός αυτού και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο, διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, δηλαδή απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρχός, πως δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες μεταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Δηλαδή το βάπτισμα εν ύδατι είναι απαραίτητο, γιατί αν δεν βαπτιστούμε, δεν γίνουμε συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού, δεν μπορούμε να γίνουμε και συμμέτοχοι της Ανάστασης του Χριστού. Αν δεν συνταφούμε, δεν συναναστηνόμεθα. Αφού λοιπόν δια του βαπτίσματος απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και αμέσως βγαίνοντας από το νερό είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Ιησού Χριστού για να περπατήσουμε εις νέαν ζωή, αναστημένη ζωή εν Χριστώ Ιησού, τότε καθώς δια του βαπτίσματος μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, καθώς ο ίδιος μας είπε «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε», μόνο όποιος πιστέψει και βαπτιστεί είναι σωσμένος, είναι γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, τότε συμμετέχουμε ενεργά, αυτοί δηλαδή που αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν εν ύδατι και ζητούν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της Εκκλησίας. Και η λειτουργία της Εκκλησίας ποια είναι, όπως την περιγράφει, ενέμενον πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων, άρα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, δεύτερον στην κοινωνία μεταλλήλων, πλέον είχαν φύγει από τον κόσμο γιατί τους εξέλεξε ο Χριστός και τους έβγαλε από τον κόσμο για να είναι μέσα στο λαό του Θεού, τρίτον στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι σύμβολα του σώματος του Χριστού άρτος και σύμβολο του αίματος του Χριστού ο ίνος, αλλά διαπίστεως είναι το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Καθώς μας βεβαιώνει ο Χριστός, τούτο είναι, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα του Χριστού, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, και η λογική ότι κάποτε σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του και έσχισε τη σάρκα του, δεν ισχύει πνευματικά, διότι διαπίστεως μας λέγει ότι τούτο είναι το σώμα του Χριστού, το υπερημών κλώμενον, συνεχίζει να σκίζεται, και το υπερημών διδόμενον, συνεχίζει να δίδεται. Τούτο κάμνεται εις την ανάμνησή μου. Ακόμη και σε καμία περίπτωση ο ίνος δεν είναι σύμβολο του αίματος του Χριστού, αλλά καθώς λέει ο Χριστός, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, και συνεχίζει το υπερημών εκχυνόμενον, συνεχόμενα εκχύνεται το αίμα του Χριστού μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι να φύγει η Εκκλησία από τη γη αυτή. Το υπερημών λοιπόν εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση κάποιος για να συμμετέχει στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι να έχει αναγεννηθεί, να έχει μετανοήσει, να έχει αποκαλεστεί το όνομα του Χριστού, να τον έχει σώσει ο Χριστός, να έχει λοιπόν αναγεννηθεί, να έχει βαφτιστεί υποτασσόμενος, πειθαρχώντας στην προτροπή στο λόγο του Χριστού εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και ταυτόχρονα να ζητάει
τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που είναι η υπόσχεση του Θεού σε όλους τους μαθητές του Χριστού. Τότε μπορεί να συμμετέχει ενεργά, όχι μόνο έχει το δικαίωμα, αλλά και την εξουσία έχει και την υποχρέωση έχει να συμμετέχει ενεργά στη λατρεία της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι η διδαχή των Αποστόλων, η συμμετοχή του στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, όλοι όσοι είναι αναγεννημένοι και είναι βαφτισμένοι εν ύδατη και ακόμη είναι και βαφτισμένοι εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Να δούμε τι λέει γι' αυτό ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν από το ΙΑ κεφάλαιο και από το 23 εδάφιο για να κάνουμε μια περίληψη όλων αυτών που είπαμε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του προς Κορινθίους: «Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς». Η Επιστολή προς Κορινθίους έχει γραφτεί γύρω στο 60, αν θυμάμαι καλά. 60-65 θα το θυμηθώ, γύρω στο 56 με 59 μετά Χριστό. Γράφει λοιπόν στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. 23 εδάφιο, ΙΑ κεφάλαιο. «Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησαν, λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου». Άρα λοιπόν, απαραίτητος κάθε Κυριακή θα πρέπει η Εκκλησία να συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όμως συνεχίζει. Στο 27 εδάφιο. «Ώστε όποιος τρώγει τον άρτον τούτον υπήει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Χριστού». Να το διαβάσω από το 26 εδάφιο. «Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίετε το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι πότε, μέχρι της ελεύσεως αυτού». Μέχρι να έρθει ο Χριστός δηλαδή να παραλάβει την Εκκλησία του, εμείς θα μένουμε, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μέχρι της ελεύθερης του Κυρίου, και τούτο θα το κάνουμε εις ανάμνησιν αυτού, καταγγέλλοντας τον θάνατο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ότι αδίκως απέθανε ο δίκαιος, δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί είναι γεγραμμένο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί ήταν αναμάρτητος, δίκαιος, αλλά πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αδίκως λοιπόν τον σταύρωσαν, αδίκως τον σκότωσε ο διάβολος, αλλά χάριν αυτής της άδικης θυσίας που παρέδωκε ο Ιησούς Χριστός τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως τον Πατέρα τον Ουράνιο, ώστε οι άνθρωποι να τον σταυρώσουν, να τον θανατώσουν, να ταφεί, ώστε ο Πατέρας να τον αναστήσει την τρίτη μέρα, αδίκως λοιπόν απέθανε, καταγγέλουμε λοιπόν εμείς λαμβάνοντας μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού τον θάνατο του Κυρίου ως άδικο. Και άλλωστε αυτό αποτελεί και τη συντριβή της κεφαλής του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γιατί πέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των δικών μας αμαρτιών, ώστε όποιος αποδεχθεί τον Ιησού Χριστόν, το αίμα του Χριστού που έτρεξε, τρέχει και θα συνεχίζει να τρέχει μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ώστε λοιπόν, ξαναδιαβάζω από το 27 εδάφιο, «Όποιος τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θα είναι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό, ας δοκιμάσει τον εαυτό του άνθρωπος και ούτω ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως
τρώει και πίνει κατά δίκη στον εαυτό του, καθώς δεν διακρίνει το σώμα του Χριστού. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους συνικανοί. Διότι αν διακρίναμε τους εαυτούς μας, δεν θα εκρινόμεθα. Αλλά όταν κρινόμεθα, υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, δια να μην καταδικαστούμε μετά του κόσμου. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναγεννημένος, βαφτισμένος εν ύδατη, πιθανότατα και βαφτισμένος εν πνεύματι Αγίο, πρέπει πριν συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού να δοκιμάσει τον εαυτό του εάν είναι σε αμαρτία και ιδιαιτέρως μόνιμη. Γιατί αν είναι σε αμαρτία, αν έχει αμαρτήσει, αλλά έχει σταματήσει, τότε εξομολογείται στον Κύριο την αμαρτία του. Εξομολογείται λοιπόν στον Κύριο την αμαρτία του, ζητάει το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού τον καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, τον ελευθερώνει ο Θεός και τον καθαρίζει και τον αγιάζει από πάσης αμαρτίας, ώστε άγιος καθαρισμένος με το αίμα του Χριστού να μπορεί να συμμετέχει αξίως και προς ευλογία στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αν ο άνθρωπος όμως είναι σε μόνιμη αμαρτία, αμαρτάνει εκουσίως, όπως λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, διότι αν εμείς αμαρτάνομεν συνεχόμενα εκουσίως, μόνιμη σταθερή αμαρτία, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, τότε δεν απολείπεται πλέον για μας θυσία περί αμαρτιών. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε και εις ανάμνηση της θυσίας του Χριστού στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε ξανά να πάμε στον Κύριο, να μας ελευθερώσει ο Χριστός από τη μόνιμη αμαρτία, να μας αγιάσει με το αίμα Του, να μας καθαρίσει και τότε μετανοημένοι, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί, μετανοημένοι και ελεημένοι, γιατί παρετηθήκαμε από την αμαρτία μας, την καταδικάσαμε και τη διώξαμε από τη ζωή μας, τότε όχι μόνο μπορούμε, αλλά και πρέπει και δικαιούμεθα να συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή αμαρτάνουμε εκουσίως, αν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή μας, παραδείγματος χάρη αν καπνίζουμε, που είναι μόνιμη αμαρτία, γιατί είναι ένα πάθος, μια έξις, μέχρι να μας ξαναελευθερώσει ο Χριστός, γιατί μας ελευθέρωσε υποθέτω όταν μας αναγέννησε και εμείς ενώ μας αναγέννησε, μας ελευθέρωσε, επειδή είμαστε ελεύθεροι ξαναρχίσαμε να καπνίζουμε το τσιγάρο, άρα μένουμε σε μόνιμη αμαρτία, θα περιμένουμε μέχρι να μας ξαναελευθερώσει ο Χριστός, αφού μετανοήσουμε, επιστρέψουμε, ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, παραιτηθούμε από την αμαρτία μας και τότε και πάλι θα μπορούμε να συμμετέχουμε προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού έχοντες μόνιμη αμαρτία όπως το τσιγάρο, τότε η κοινωνία αυτή θα γίνει σε εμάς κατάκριση, καταδίκη δηλαδή. Καταδικάζουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Χριστό, γιατί συμμετέχουμε στο Άγιον του Θεού, στην κοινωνία, στην Αγία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, έχοντες μόνιμη αμαρτία. Και τότε θα αναγκάσουμε το Θεό, που μας αγαπάει, επειδή παίρνουμε αναξίως και όχι αξίως μέρος, συμμετέχουμε αναξίως και όχι αξίως στην κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, θα αναγκάσουμε τον Κύριο να κριθούμε και να παιδευτούμε από το Θεό για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου, φέρνοντας σε μας ασθένειες, αρρώστιες, ακόμη και ασθένειες προς θάνατον, ώστε να σωθούμε εν τέλει έστω και ως διαπυρός. Συμπέρασμα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι υποχρέωσή μας, είναι ανάγκη, είναι ιδιαίτερη ευλογία να συμμετέχουμε στη διδαχή των Αποστόλων,
στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές της Εκκλησίας, τη λειτουργία της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, συμμετέχοντες εις το Κυριακόν δείπνον, δηλαδή το δείπνον της Κυριακής, αλλά πάντοτε με προσοχή, μην τυχόν και αντί να πάρουμε αξίως προς ευλογία, πάρουμε αναξίως προς κατάκριση. Και αναξίως θα πάρουμε εφόσον μετανοούμε μεν από τις αμαρτίες μας, αλλά δεν παρετούμεθα από αυτές, γιατί είναι μία αμαρτία μόνιμη. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πάρουμε, για να μην κριθούμε υπό του Θεού, ο οποίος θα μας κρίνει, θα μας παιδεύσει, για να μην παιδευόμεθα υπό του Θεού, για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Αντιθέτως μάλιστα, θα πούμε δεν συμμετέχουμε, επειδή υπάρχει αμαρτία που μετανοήσαμε μεν, αλλά δεν εγκαταλείψαμε αυτήν και παραμένει στη ζωή μας μόνιμη αμαρτία, θα περιμένουμε να πάμε στον Κύριο, να ζητήσουμε έλεος, χάρη, το αίμα του Χριστού, να κλάψουμε στο Θεό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και πάλι θα έρθει ο ίδιος να μας ελευθερώσει. Γιατί μόνον όποιον ο Υιός ελευθερώσει, γι' αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητοί μου φίλοι ανώνυμοι. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και προστασία, βοήθεια από το Θεό τις έσχατες αυτές κακές μέρες που ζούμε και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός μαζί σας, ο Κύριος να σας ευλογεί. Thank you.